Άντε. Τι είναι ξεκινάει αυτό, η εκπομπή λόγου και τέχνης. Αχ Νίκο, δηλαδή κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα. Το ραδιοφωνικό De La Salle θα λέγαμε. Αυτό. Έτσι. Που εξακολουθούν να γίνονται όλες τις εργασίες εδώ πέρα επάνω. Το ραδιοφωνικό μας. Αριστοτέλειο Κολέγιο επίσης. Καλά τα λες. Στο το ραδιοφωνικό Ανατόλια. Το σχολείο μου όχι. Σταματάμε στο Αριστοτέλειο Κολέγιο. Στο Αριστοτέλειο Κολέγιο. Πιστεύει θα έρθουν να μα φτιάξουν και τα φώτα σε λίγο. Θα ανεβαίνουν εδώ πάνω μπροστά. Υπάρχει και ανάλογη μουσική υπόκριση. Στο τέλος, ναι, δεν είναι. Κάθε φορά σε εμά δεν θυμούνται κάτι. Ακούω εδώ πέρα. Ακούω μελωδίε. Ποιο τραγούδι είναι αυτό. Τι έχει πιάσει. Ποιο τραγούδι. Δεν ξέρω. Γιατί έχει πιάσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Δεν ακούει κλασική μουσική. Γιατί σε έχει πιάσει τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί ήθελα να δείξω την ποιότητα τη εκπομπή μέσω του τραγουδιού. Πέρα ένα πανεπιστήμιο. Σε τι ακριβώ. Σε όλα. Υπάρχει ένα επίπεδο. Εντάξει, είμαστε χαμελέοντες. Ποιοι? Αυτό που κάνεις τώρα. Τι γίνεται στο GNTM, δηλαδή. Δεν θες λιποζάν την ώρα της εκπομπής. Σκάσαν τα χιλάκια σου. Που λέει και ένα συνάδελφο. Σκάσαν τα χιλάκια σου. Τι στο λέω. Μου κάνει. Πια κάθε μεσημέρι πράγμα. Αυτό που δεν ακούει πλέον. Λοιπόν. Άντε, χαμηλώ, είναι... Όχι, άσε λίγο να ακούσουμε. Λίγο Βιβάλντι. Άσε λίγο να μορφωθεί το κοινό με Βιβάλντι. Ναι, αυτό. Το κοινό τη εκπομπή Βιβάλντι ακούει. Ναι. Μα τώρα σε παρακαλώ, λένε ζευγαράκι καζομάρες. Λοιπόν, ναι. Παρά θα πάμε και τις 7.30. Α, το γυρίζω. Να το αυτό βάλε. Λοιπόν, σαν το σκύλο με τη γάτα λένε αυτοί, εμείς ακόμα δεν συμφωνούμε. Είναι η αλήθεια. Ναι. Παρά θα πάμε και τις 7.30 ορίστε, στην... Ο φίλος ο Αποστόλης που ξέρει. Ναι. Λέει 4 εποχές του Βιβάλντι. Αγώ. Τη στιγμή παίζει ο χειμώνας. Μπράβο. Ναι, ρε Αποστόλη. Χειμώνας, δυνατός είσαι, μπράβο. Αποστόλη, τι γίνεται, μπράβο, ποιοτικός. Χθες συναργία σας, καλά περάσατε. Ωραία ήτανε. 2-3-10-37-38 και οι γραμμές είναι ανοιχτές όπως πάντα. Έτσι δεν χρειάζεται να το λέμε. Κατευθείαν μόλις ξεκινάει η κουμπί, είναι αυτονόητο ότι ανοίγουν εκεί οι γραμμές. Αν λέει ότι του αρέσει αυτό το τραγούδι. Όπως το λέμε, με εκνευρίζει. Και εμένα από τα αγαπημένα μου. Δεν μπορώ. Από τις 4 εποχές είναι το μόνο που μου αρέσει. Ο Παπαδόπουλος έχει μεγαλώσει με κλασική μουσική και. Ο Παπαδόπουλος ακούει τα πάντα. Στα φίλια με κασέρι. Είπε η αγάπη από την Πηλαία που σνομπάρει το βρώμικο. Άσχετο αυτό, τέλο πάντων. Δεν είναι άσχετο. Τι γίνεται, Νίκο. Καλά, ρε αγάπη, εσύ πώς είσαι, δόξα τον Θεό. Σε τι κατάσταση είσαι. Ανοιξιάτικο ο καιρό, εντάξει, Νοέμβρη δεν με υποτίθεται. Εγώ σου λέω ότι αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Σήμερα, καλό. Σήμερα εμεί κατεβάσαμε τα Χριστουγεννιάτικα. Εντάξει. Σιγά-σιγά ξεκινάμε. Σιγά-ρε, Νίκο, τι σπίτι έχει, παλάτι έχει, σιγά-σιγά ξεκινάμε. Τρει όροφοι είναι, ρε αγάπη. Εντάξει. Στην Αγγλία λέει χειμώνα, όπως το όλοι. Κάτω λίγο στο λίγο σε μένα, βάλουμε και ένα χέρι πάνω εκεί πέρα. Αποστόλη, δώσε μας και μας λίγο χειμώνα. Δεν παλεύεται όλο αυτό το πράγμα. Θέλουμε λίγο χειμώνα. Είναι πάρα πολύ καλά, γυρνάμε με κοντομάνικα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, ρε, τώρα. Με τον κύριο Κοντομανικόπουλο που θα έλεγε ο Γιώργος Αγόρας. Όχι, είναι πολύ, φτάνει. Μας κάνει ένα χιόνι θέλουμε μετά. Λίγο χειμώνα. Ναι, αλλά θα χιονίσει και θα πλησιάσει την Πηλαία. Τι καλά. Ξέρω ότι ψοφά θα δουλεύει, είναι γνωστό. Τι καλά, βέβαια. Διψάζει για εργασία, αγάπη Γαβριλίδη. Θέλω πάρα πολύ μία μέρα να κάτσω όλη μέρα σπίτι. Θέλει. Έχω να το κάνω. Δεν ξέρω πότε. Στο ένοιξη πόρτα, άμα ξαναμπεί κάποιο μέσα, θα βρει τον έγκλα. Ναι, έχω να το κάνω μήνες τέλος πάντων αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ να κάτσω μία συνεχόμενη μέρα ολόκληρη στο σπίτι μου. Καλά, τι προάλλε δεν ήσουν στο σπίτι σου, σπιτάκι σου πάλι και έλειωνε. Πότε μία μέρα ολόκληρη. Να το κάνει ποτέ τελευταίους 6-7 μήνες. Τι λέει, χωρίς να δουλεύεις, εννοείς. Ναι, ρε, εντάξει, ρε, αγάπη, έχει και μια βάρδια. Να σου πω κάτι και να έχω βάρδια, δεν με πειράζει. Να είμαι απλά πρόσφατα έγινε κάτι τέτοιο, νομίζω. Δεν ήμουν όλη μέρα, ρε. Δεν ήσουν όλη μέρα. Δηλαδή, τι, να μην βγεις για ένα ποτάκι, ας πούμε. Να μην πάω πουθενά. Πουθενά να λιώσεις. Να μην κατέβω εδώ πέρα, να μην πάω πουθενά. Βαρετό, βαρετό. Δηλαδή. Τι βαρετό, ρε, μου το κάνεις κάθε μέρα, βαρετό. Αν έχεις να το κάνεις κάτι μήνες. Λίγο βαρετό. Δεν είναι καθόλου βαρετό. Μάλιστα. Τι να γίνει, ρε Νίκο, τι να γίνει. Αποστόλος λέει ότι μη ξανοίγεσαι, μου λέει πρόσεχε τι εύχεσαι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για ποιο πράγμα. Όπως το λέει. Χειμώνα. Ναι. Εσύ παρακαλάς για χειμώνα, να σου πω κάτι. Άλλοι σκέφτονται πετρέλαια, αέρια, πέλετ. Καλά, θα έρθει σε κάποια φάση. Ναι, αλλά όσο αργεί, τόσο το καλύτερο. Αρχίζει να βάλεις πετρέλαιο. Δεν είναι λογικό αυτό, ρε. Δεν είναι normal. Δεν πειράζει. Καλά είναι. Δεν είναι καλά. Καλά είναι. Δεν καίμε πετρέλαιο. Καταρχάς θα πάει ο χειμώνας πιο μετά. Δηλαδή θα τραβήξει μέχρι Μάρτιο και όλα αυτά. Είναι απαραίτητο. Αλλά σου έλεγα και χθες ότι δικός μου άνθρωπος, πολύ δικός μου που ξέρει και νιώθει από αυτά, μου είπε ότι όταν κάνει τέτοιες όταν κάνει τέτοιες μέρες δεν είναι καλό. Σημαίνει ότι θα ακολουθήσει κάτι. Εντάξει. Και συνήθως λένε σεισμό.
Αυτό. Σφαγωθεί με το σεισμό από χθες. Αυτό μου είπε, τι να σου πω. Πάμε να στεκόμαστε κάτω. Τρίτο είμαστε τώρα, δεν είμαστε έκτο που δεν είχαμε καμία ελπίδα. Τώρα ψωζόμαστε. Κρυφτούμε κάτω από τα τραπέζια με σένα, να πούμε. Εδώ χωράω άνετα. Μία σεισμό, δύο σεισμό. Και εσύ χωρά εδώ πέρα. Τρεις σεισμό. Καλά, εντάξει, δεν είμαι και ο Βράγκοβιτ. Okay. Τι εντάξει. Μπορεί να πάω από κάτω. Δεν έχω θέμα. Εμεί θα είμαστε. Δεν έχει ιδέα ποιο είναι ο Βράγκοβιτ. Δεν έχει ιδέα. Έχει χαθεί. Νομίζει ότι είναι παίχτη κάκι. Μαζί με τον Κασπάρο. Αχ, βρίσκεται να πει τώρα και άστο το πράγμα. Τι γίνεται, Νικόλα, καλά. Τι γίνεται, καλά, μωρή, ήσυχα, δόξα τω Θεώ. Καλά, μωρή. Στο τρέξιμο στη Βιοπάλη. Τι χαμό. Το νεροκάμα το. Βεβαίω. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, ναι. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Γεια σα, κύριε Αντώνη. Γεια σα. Γεια σα, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ακούγεται λίγο χαμηλά. Δεν ήταν, ρε φίλε, η εισαγωγή αυτή που έπρεπε για μια τέτοια ποιοτική εκπομπή να ξεκινήσουμε με Βιβάλντι. Δηλαδή η εκπομπή. Εγώ περίμενα να βάλει Τσατσεύσκι, ρε φίλε. Τσατσεύσκι. Τσατσεύσκι ήταν. Τσατσεύσκι ήταν προπονητή. Με αυτά που ήταν. Το ίδιο πράγμα. Εμεί το περνάμε. Τσατσεύσκι. Τσατσεύσκι. Πάμε. Τσατσεύσκι. Φτάνει που καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Βάλω Τσατσεύσκι. Ναι, λοιπόν. Για πες. Η ποιότητα περισσεύει στην εκπομπή, γιατί είναι γνωστό αυτό. Φυσικά, αφού είμαι εγώ. Το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, χάθηκες αλήθεια, ρε Νίκο. Ποιος? Εσύ. Όχι, ρε, δεν χάθηκα. Πού χάθηκες, ρε Νίκο, τι έγινε, τι έχω χάσει. Πήγα εύωσμο, αλλά πολύ σκληροπυρηνικά. Όχι μέσα στον εύωσμο, ρε παιδί μου, πιο ψηλά, σκληροπυρηνικά. Ψηλά, ψηλά. Μια πολιτεία. Εκεί, εύκολο είναι, εκεί να το πει και αυτό. Ναι, τέλος πάντων, παιδί μου, να πάω την ψιλοβρήκα και δεν ήξερα το μέρος. Επειδή πήγα σε Ακαδημίες του Κούι. Νέα Πολιτεία δεν είναι αυτό, ρε, ψηλά. Όχι, όχι πάνω από τη Νέα Πολιτεία. Νέα Πολιτεία, Νέα Πολιτεία λέει. Πιάνετε Νέα Πολιτεία και εκεί. Πόσα πράγματα ξέρετε. Όλη Νέα Πολιτεία, ναι. Λέγεται. Να, ναι. Πόσα πράγματα ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδί μου, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Μου έδωσε ο Χρήστος μια γενική εικόνα, αλλά. Μπαίνω και στο χάρτη να το πω. Θα πάω και το βρήκα, δεν ήταν θέμα. Επειδή είναι λίγο χάνεσαι εκεί πέρα πάνω, άμα δεν έχει ξαναπάει. Ναι, καλά, ναι, αυτό σου λέω. Μετά όμως, λέω κάτσε να βάλω, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ έχω ένα καλό δόξα τω Θεώ ότι και χωρίς GPS βρίσκω που θέλω να πάμε τον ένα με τον άλλον τρόπο. Δεν είναι ότι χάνομαι. Αλλά λέω κάτσε να το βάλω, ναι, και στο GPS. Εντάξει, και με έβγαλε, ρε παιδί μου, και μπήκα από την παλιά την είσοδο της πόλης από δυτικά μέσα από εκεί μετά. Κατάλαβες. Και τι λέμε ότι χάθηκες. Δεν χάθηκα, ρε, εντάξει. Χαβάλι κάναμε. Λοιπόν, όσον αφορά το εισιτήριο της Κυριακής. Ναι. Ήμουν σχεδόν έτοιμος να πάω. Δεν θα πάω πάλι. Γιατί? Εγώ ξέρω, έχω το ξέρεις το πρόβλημά μου. Ένας είναι 17, ο άλλος είναι 14. Ναι. Λέω, δεν παίρνουμε τζάμπα. Εγώ θέλω ένα 50. Ναι. Το οποίο δεν υπάρχει. Έλεγα θα πάω με τα 30, λέω κάτι θα γίνει. Βρέβη, καλά κάνει ο άνθρωπος να βάζει. Εγώ δεν έχω δεν κάνω καν παράπονο. Τι ηλικίες είναι τα παιδιά? 17 και 14. Ναι, δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ. Τους έκανα αργιανούς, έφτασα μέχρι εκεί. Τώρα, ναι, που πλέον χρειάζεται το, πες το λένε, το πενιντάρικο. Ναι, πολύ δύσκολο για μένα το πενιντάρικο. Καταλαβαίνεις την κατάσταση είμαστε, γιατί είμαστε δύσκολα. Καλά, ναι, ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ δεν παραπονιέμαι. Εγώ άνθρωπος και δεν έχω πρόβλημα με τον αυτό λέει να υπάρχει άνθρωπος και να τόσο πολλά για την ομάδα. Απλά λέω πώς καμιά φορά, επειδή μου τα φέρνει. Δηλαδή, θέλω να πάω και δεν μπορώ να πάω. Γιατί ξέρεις με το που θα πω πάω, θα με πούνε εμείς να παίξω. Ναι. Αναγκαστικά. Δεν μπορώ να πάω, δεν τους αφήνω να πάνε και μόνος τους. Εντάξει, δεν έχω πάει ποτέ μόνος τους ή άλλος, οπότε δεν θέλω να πάνε μόνοι τους. Ναι. Και όσον αφορά τη λέξη επιφανής αργιανός. Ναι. Είναι λοιπόν, ο επιφανής αργιανός είναι αυτός ο οποίος στην ανάγκη της ομάδος δεν θα βάλει ποτέ λεφτά. Και όταν η ομάδα δεν το χρειάζεται, εμπειρικά μιλάω, έτσι, αυτά που έχω ζήσει από τους όλους επιφανείς, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που υπάρχουν πάντοτε, έτσι. Ναι. Και όταν δεν το χρειάζεται η ομάδα, θα είναι πάντοτε πρώτη θέση καρεκλάκι με καινούριο κουστούμάκι ή καινούργια γούνα, ό,τι θέλεις μπορείς να φανταστείς. Γιγκάνουν για τις εποχές εκείνες, έτσι. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ επιφανή αργιανό. Δηλαδή τώρα που είπε το παλικάρι ότι χρειάζεται τους προσκαλέσεις, δηλαδή λέει ο Χρήσανθος. Και αν λέει δεν πάνε τον Γουέλμο και την αφήσουν την ομάδα να πέσει. Δηλαδή πρώτα, δηλαδή να πέσει η ομάδα και να φύγει ο Γουέλμο και να πάμε μετά επιφανής αργιανή να τον βοηθήσουμε τον Άρη. Αργά δεν είναι. Είναι λίγο, ναι. Μετά λίγο. Τώρα πάλι. Είτε γουστάρεις τον Γουέλμο είτε τον γουστάρεις, πάντα κάνει την κίνησή σου και μετά βλέπεις. Για τον Άρη θα το κάνεις. Αν θέλεις να μείνει ο Άρης, αν θέλεις ο Άρης να μην έχει πρόβλημα. Τι να σου πω, Αντώνη, είναι τώρα η κατάσταση. Δυστυχώς φτάσαμε στο μπάσκετ πάλι να λέμε για χρήματα, για επιφανείς αργιανούς να βγουν μπροστά. Να υπαέ να παίρνει πρωτοβουλία μέσω του Καρυπίδη και μπράβο του κιόλας του ανθρώπου. Εντάξει, οκ, okay, δηλαδή το 5 ευρώ από τα πέταλα να πάει εκεί.
Είναι δύσκολη, δύσκολη κατάσταση, αλλά ταξικάλιο αργά παρά ποτέ μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Αρκεί να... Έχει ακόμα μέλλον. Έχει ακόμα μέλλον. Δύο κινήσεις χρειάζεται. Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχει ακόμα μέλλον, αλλά μην επαναπαυτούμε στο έχει ακόμα μέλλον. Όχι, απαγορεύεται. Αυτό είναι το θέμα, καταλαβες. Απαγορεύεται και εντάξει. Όπως υποκάνουμε και οι άλλες ομάδες πλέον δεν έχουν να αποδειχθούν ούτε από τον αυτοκράτορα ούτε από τίποτα. Δεν υπάρχει πλέον ναι. Αυτό το πράγμα. Είναι ο Άρης, είναι αλλά έρχονται μέσα στο παλέ και παίζουν. Δεν είναι ωραία, παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα δηλαδή που το κάνουν και στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο Άρης ο ΠΑΟΚ που τον. Ειδικά εσείς οι παλιοί του είχατε ζήσει, ας πούμε, πριν 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα πλέον. Πάρα πολύ. Εντάξει. Και δεν μένουμε εκεί. Και δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Βλέπεις τώρα Ιωνικούς, Περιστέρια, Προμηθέες κτλ. Είναι πιο πάνω από σένα πλέον. Τι να κάνουν. Έχουν λεφτά, παιδιά. Έχουν λεφτά, φυσικά. Έχουν λεφτά. Γνωρίζεις εσύ και ότι μέσα σε μια. Πριν από 4-5 χρόνια που όταν πρωτοφανήθηκε ο Λάσκαρης με 5 κινήσεις, θυμάσαι πως πήγε η ομάδα. Τρένο. Και πρόσεξε, έχουν και ανθρώπους οι οποίοι, για να τα λέμε όλα, δεν έχουν να διαχειριστούν κάποια μεγάλη πίεση. Γιατί αν ο Προμηθέας κάνει μια κακή χρονιά, δεν θα πει κανένας κάτι στον ιδιοκτήτη του Προμηθέα ή στον ιδιοκτήτη του Ιωνικού. Δεν είναι όπως εδώ πέρα στον Άρη και στον Πάκο που υπάρχουν απαιτήσεις. Ακόμη και να πέσει ο Προμηθέας δεν θα ανοίξει μύτη. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα τι θα κάνετε, θα πάρει ο παδί του Προμηθέας, τον ιδιοκτήτη, τον κάνουν τραμπούκο. Αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν, ναι. Αν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πίεση εκεί πέρα. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Πάντα. Και δύο μεγάλες ομάδες έτσι. Και η Θεσσαλονίκη πλέον δεν παράγει παράγοντες. Καμένοι όλοι. Κάποτε είχαμε και στο ποδόσφαιρο, είχαμε και στο μπάσκετ με τη γένεση, θυμάσαι. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Δεν έχουν καεί. Άλλοι έχουν καεί, άλλοι δεν θέλουν να ασχοληθούν. Εντάξει, δεν μπορείς και τον άλλο να τον πεις να τον υποχρεώσεις να έχει τα λεφτά του. Όχι, προς Θεού. Είναι και αυτό. Αυτό που είπα προηγουμένως για τις επιφανείς. Ναι. Δεν λέω ότι επειδή έχεις πρέπει να βάλεις, αλλά όχι να βγαίνεις να λες εγώ είμαι επιφανής αργανός. Αυτό θέλω να πω. Καταλαβαίνεις τι το λέω, δεν είναι. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Αν είσαι επιφανής, βάλε. Δεν είσαι... Γιατί εγώ να σου πω κάτι, παραδέχομαι τον κύριο Πιάκη που δεν ακούγεται, ούτε προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του, ούτε αυτός ούτε κανένας από τον περιγυρό του και ο άνθρωπος όποτε χρειάζεται βάζει. Ναι, όντως. Χωρίς να το διαφημίζει. Και μόνο αν ακούγεται από τους δημοσιογράφους. Αυτό. Όποτε καταφέρουν να το μυριστούν τη βοήθεια. Αναγκιά σου. Γιατί και κάποιες φορές δεν το καταφέρουν. Και έχει βοηθήσει σωστό. Πάρα πολλές φορές και συνεχίζει να βοηθάει και θα το κάνει και ο άνθρωπος κιόλας γιατί το κάνει την καλή την καρδιά γιατί είναι αργιανός γι' αυτό. Αυτό ακριβώς που σου έλεγα προηγουμένως. Μπορεί υπάρχει το χώμα να μην κουστάρει καν τον Γουέλη μου. Ναι. Αλλά κουστάρει τον Άρη. Κουστάρει τον Άρη, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν θα αφήσει την ομάδα να πέσει επειδή δεν κουστάρει τον Γουέλη μου. Έτσι. Αυτό ήταν που σου είπα προηγουμένως. Έτσι. Αν μπορείς να έχεις τέτοιους 5 αργιανούς, μάλιστα, αλλά δεν έχεις. Συνήθως δεν έχεις. Σου είπα μόνο εξαιρέσεις. Πιάκες και 2-3 άλλοι αυτοί. Που δεν έχουν και το εύρος, το τεράστιο εύρος να σε βοηθήσουν, έτσι, να... Ναι. Ας πούμε, δεν χρειάζεται να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τώρα πήγες δύο Αμερικάνους να σε κάνουν τη διαφορά. Τέλος. Στο 50 χιλιάρικα. Και τα 50 χιλιάρικα... Ζήτημα είναι πλέον, δυστυχώς στον Άρη. Τέλος πάντων. Όχι, λέω να υπάρχουν αυτοί. Α, να υπάρχουν. Να υπάρχουν, να υπάρχουν αυτοί που δεν μπορούν να τα βάλουν από 50 χιλιάρικα. Αυτή τη στιγμή θες πάνω από 100-150. Για τα τρέχοντα. Ναι, δεν αντιλέγω. Έτσι. Να σε καλά, Αντώνη. Να σε καλά. Καλό απόγευμα, καλό. Να σε καλά. Γεια σου, Βαγγέλη μου, γεια σου και εσένα που μα στέλνει μήνυμα, βλέπω. Τρομερά, εξαιρετικά. Τι έχω. Πήγαινε να σου πέσει παλινικό. Το κινητό. Δεύτερη μέρα συνεχόμενη. Ναι, δηλαδή την Τρίτη θα καώ. Ρε, εσύ, διάβασε τι έχει πει ο Κόντε. Ο Κόντι. Ο Κόντε. Ο Κόντι. Αντώνιο Κόντε. Αντώνιο Κόντε, ναι. Προπονητή. Ναι. Διάβασε τι είπε. Αυτό που ήταν 0-2 μπροστά και το έχασε. Διάβασε τη στιγμή. Κοντε φύγε. Τι έχει πει για του παίκτε του. Είπε ότι έγινε λάθη, τραγικά λάθη το καλοκαίρι, σχεδιασμό και τέτοια. Τι, ποιο σχεδιασμό, ρε παιδί. Αυτό λέει σε ποιον να στηριχθώ, στον Μπαρέλα που αποκτήσαμε από την Κάλια ή το Σέντι Σασουόλο. Δυνατό. Και να πα εσύ αύριο στην προπόνηση και να πει. Τι έγινε, ρε εσύ. Ναι. Εντάξει. Λέει. Δεν κολλάει σε αυτά. Αν κάποιο εξαιρέσει τον Γοδίν, ο οποίο Γοδίν. Σύμφωνα με μια εφημερίδα το καλοκαίρι. Αυτό που έπαιζε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ, δηλαδή. Εξετάζει. Όχι, πώ το έχει πει. Βλέπει Γοδίν. Ρώτησε. Ναι, ρώτησε. Για Γοδίν. Μιλάμε για ένα γκρουπ παικτών που δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δεν μα είπαν τι ρώτησε. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να ανταποκριθούν σε τέτοιε καταστάσει. Ναι.
Θα τους ευχαριστώ για πάντα που δίνουν την καρδιά τους και τη ψυχή τους και για την ομάδα και να γνωρίζω ότι ίσως κάποια από αυτά τα παιδιά που ζητάω, που, από αυτά που τους ζητάω, είναι δύσκολο να τα δώσουν. Η αγάπη είναι τώρα να ξέρετε, βλέπει τα ιταλικά και μεταφράζει, έτσι. Ναι. Ορισμένοι παίκτες αγωνίζονται συνέχεια κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης σεζόν, θα το πληρώσει αυτό. Είμαι οργισμένος. Δεν ζητάω από το σύλλογο κάτι. Αυτό. Ναι. Δεν ζητάω. Αυτό είπε. Νομίζω ότι εσύ το πες σε μένα. Τι λέει. Δεν ζητάω από το σύλλογο κάτι. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές και με αυτούς θα δίνουμε μάχες. Δεν ζητάς κάτι, βρε Κόντε, αλλά κάθεσαι και βγαίνεις και τους δίνεις σέντρα δημόσια. Λέει αγάπη εδώ πέρα. Ναι, μα άδικο έχω. Το αρρωστάκι. Σκέψου ρε να γίνεται αυτό εδώ. Φαντάζεσαι να γίνονταν σε μια δικιά μας ομάδα. Να βγει ένας παίκτης και ένας ποδοσφαιριστής. Ελά, Νίκο, καλημέρα. Με αυτόν εδώ πέρα μπαίνει Λίπερ, όλη την ώρα. Λίπερ, το φεγό 4 εδώ. Ένας προπονητής και να διάσει παίκτες του. Να βγαίνει εδώ, ξέρω εγώ, Φερέιρα και να έλεγε ότι εγώ έχω τον τάδε και τον τάδε. Ναι, ότι εγώ με τον Ακπομ και τον δεν μπορώ. Δεν μπορώ, μέχρι εδώ είμαι εγώ. Μαωρίσιο δεν μπορώ, ας πούμε. Ναι, χοντρό θα ήταν. Θα ήταν πολύ χοντρό. Ιωέννικ αντίστοιχο στον Άρη. Ναι, θα ήταν πολύ χοντρό. Θα ήταν πάρα πολύ χοντρό. Κανονικό πανηγύρι. Αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είπε ο Κόντε. Η Ίντερ γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Επειδή... Και δεν έχουμε τα απαιτούμενα ρόστερ για να είμαστε για την αγωνιστική σερία και Champions League. Έχει πολλά. Έχει δίκιο. Καλά, δεν τα διαβάσουμε όλα. Δεν τα διαβάζω όλα, αυτό που αφήνει. Περίμενε. Φτάνει. Να σχολιάσουμε ένα θέμα. Φτάνει. Όπα. Τι έχουμε, Γιώργο. Έχουμε γραμμή. Περίμενε. Περίμενε, ρε. Περίμενε. Πού είναι. Κάνει κάτι. Μα δεν έχουμε. Όχι. Γραμμή. Τι θα γίνει, ρε, πάνω σε μένα, σκάθα πόγια, μα μου κάνει σε μένα σουτ. Έχει τόσε εκπομπέ στο Λίμπερο και έρχεσαι και το κάνει τη δικιά μου. Αφού είπαμε ότι είμαστε πιο εμπορική εκπομπή, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Επίτηδε το κάνουμε. Γιατί μα τρώνε. Γιατί μας τρώνε. Φοβούν τη δύναμή μα. Κάθε απόγευμα δυναμώνουμε και θέλουν να μα κόψουν την ορμή. Τρει-πέντε δεν σε παίρνει να τα κάνει αυτά. Όχι, ρε. Να σε πάει. Εδώ, εμά τα παιδάκια. Θα αρχίσει ο Ζουγκλόπουλο και θα σε. Έχει μια τάση σήμερα να αναφέρει όλε τι λέξει του διευθυντή. Φυσικά. Πηγή έμπνευση. Τον Κόντε. Τον Κόντε. Μετά τις 7 παιδιά θα δώσουμε τις προβλέψεις μας και για τα αποψινά. Εγώ δεν θα δώσω τίποτα. Πήγες κουμπά χθες. Γενικά αποφάσισα ότι δεν θα ξανασχοληθώ στον αέρα με το στοίχημα. Γιατί βγαίνουν. Γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες που κάνουμε αυτό το πράγμα, μονίμως χάνω στα 5-4. Όχι, πιάνω. Στα 5-4. Πιάνω στα 3, τα 2. Πιάνω στα 6, τα 5. Αυτό φταίει. Οπότε θα σταματήσω να λέω στον αέρα. Αυτό φταίει, αγαπητέ. Θα κάνω ένα break. Να σου πω κάτι. Θα κάνω ένα δοκιμαστικό break μια εβδομάδα. Καλά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Εγώ, εντάξει. Ωραία. Αν μέχρι την επόμενη εβδομάδα αλλάξει, θα ξέρω ότι φταίει αυτό. Εμάς μας έκαψε όχι, η τέτοια. Θα επιστρέψω. Πώς τη λένε, μας έκαψε η Νάπολη με την. Όλο τον κόσμο. Η Νάπολη. Και επίσης από ό,τι κατάλαβα, πολλούς η Zenit. Νομίζω και η Zenit πολλούς. Βασικά ο Κωνσταντίνος Κόλλωκας ήταν έξαλλο. 3-4 είχαμε και περιμέναμε να βγει ο Βερδιόμης εκεί πέρα. Βάλτε ένα ακόμα. Δεν μιλάω για το στοίχημα εγώ προσωπικά. Εντάξει, θα μιλήσω εγώ μετά τις 7 να δώσουμε. Να ασχοληθούμε. Θα πω εγώ. Έχουμε ματσάκια σήμερα. Έχουμε Ολυμπιακό. 8 παρα 5. Έχουμε τέτοιο. Ναι, γράφετε θέμα, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σα και το στέλνετε στο 545-26. Επικοινωνούμε μηνυματικά και έχουμε και ανοιχτέ. Έχουμε ανοιχτέ γραμμέ τώρα. Έχουμε κανονικά, αλλά. Ναι, εννοώ από μέσα είμαστε OK. Ναι, είμαστε κομπλέ. Ωραία, 287 και 3 οχτάρια. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Η ΑΕΚ παίζει με την. Τι είναι αυτό. Μπαντιρμά. Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Ποια ομάδα είναι αυτή, βλέπεις εδώ πέρα. Μπαντιρμά, ποια είναι. Μπαντιρμά, μπαντιρμά, ναι. Υπάρχει ομάδα Μπαντιρμά. Έχει νομίζω και ο Άρης με αυτή να είναι. Για κάτι να γκουγκλάρω. Μπαντιρμά. Έτσι να γκουγκλάρω. Μπαντιρμά είναι στην Τουρκία, είναι. Αχ, ρε Νίκο, πόρε τσακάλι σε σύρεση. Μπράβο, ρε Νίκο. Γεια στο διάλο που θα με ρωνευτεί κιόλα. Τι τσακάλι. Δεν ξέρει το Βιβάλντι. Στοιχείο το πλάσμα. Σιγά με το μικρόφωνο, σιγά με το μικρόφωνο. Σιγά πια. Νησάφι. Το μπελά μου. Έλα, Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Άιντε. Τι να σου βάλω. Ναι, Μπαντιρμά λέγεται. Μπαντιρμά. Δεν είναι κάποια παραδοσιακή λιχουδιά, να ξέρετε. Είναι. Λοιπόν. Όχι, είναι Μπαντίρμα λέγεται. Μπαντίρμα. Μπαντίρμα. Μια ισχυρή δύναμη του BCL διαβάζω. Ισχυρή δύναμη Μπαντίρμα. Κόντε φύγει από τη ζωή μας, ρημάξαμε. Καλύτερα Γιάννης Κόντης. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος της εκπομπής και συνάδελφος, ο οποίος κάνει και παραγγελιά. Θα το βάλω τώρα. Ποιος είναι. Πριν πάμε στο break. Ποιος είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Ποιος συνάδελφος. Ε. Ποιος συνάδελφος. Δεν μπορώ να σου πω. Καλά, θα μου πεις μετά. Περίμενε. Τι είναι αυτά. Πρόκειται για τη μεταξέλιξη της Bandwidth. Τι είναι, μεταξέλιξη. Αυτό που μιλάω και δεν με ακούς και δεν σε εννοούμαστε στον αέρα. Στην Πάνορμο. Άντε Νίκο, καλημέρα. Πάμε στο break. Άντε.
Πάμε στο break. Να μιλάς. Δεν συνομάστε. Γιατί ψάχνω κάτι. Μη μου κάνεις εμένα τέτοιο, εσύ δεν μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Είναι μετεξέλιξη της Μπάμβη. Το θα βάλω πρώτα αυτό που μου έστειλε ο φίλος εδώ πέρα, για να ακούσουμε τι μας έχει στείλει. Μίσα Μαΐσκι. Τι Μίσα Μαΐσκι, τι είναι αυτά τώρα. Μίσα Μαΐσκι διπλό. Τι είναι αυτά, ρωσικό πρωτάθλημα μου στέλνεις, Κωνσταντίνε. Α, βεβαίως. Τι ποιότητα, δηλαδή αυτή η εκπομπή. Τι ποιότητα έχει πια αυτή η εκπομπή. Δηλαδή, ακούστε λίγο, μορφωθείτε, ανοίξτε τα αυτιά σας, τραβάδια. Εδώ πέρα θα τα ακούσετε όλα, θα τα ακούσετε και αυτά. Και υπό τους ήχους αυτού του πολύ ωραίου τραγουδιού, θα πάμε στο διάλειμμα των εστί. Δεν θα γινότανε να μπούμε με διαφορετικό κομμάτι από αυτό. Εντάξει, από τη στιγμή που πάμε αμέσως συνδεθούμε με τον ρεπόρτερ μας στην Αγγλία. Αποστόλη, καλησπέρα. Περιμένει τόσο γι' καημένο. Καλησπέρα, ρε. Αποστόλη, σου ξέφυγε μια διαφήμιση, νομίζω. Καλησπέρα. Ποια? Ποια μου ξέφυγε? Κάποια θα ξέφυγε, δεν ξέρω. Πρόσεξε λίγο. Μέχρι για την αντικατάσταση αερόφους κατούγα. Αυτοί είναι πιστοί ακροατές που περιμένουν στην αναμονή και ακούν και τις διαφημίσεις, έτσι δεν κλείνουν και ξαναπέρνουν μετά. Βασικά, άμα έφευγα από εδώ που είδα από τη δουλειά. Βραβείο πιστού οπαδού. Από κάτι λαγκάδια που δεν έχει σήμα και θα μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τι γίνεται, Αποστόλη? Τι λέμε, παιδιά? Τι λέμε? Καλά, ρε και αγάπη, δεν είχε τι 4 εποχέ του Βιβάλτη. Ρε παιδιά, δεν ασχολούμαι. Τι να κάνω, καταρχά δεν είχα βάλει τα ακουστικά μου ακόμα. Αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Και ναι, συμφωνώ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μόνο ο χειμώνα αξίζει τουλάχιστον ένα κλικ πάνω από τα άλλα. Ναι, εντάξει. Και έχουν κάνει πολύ ωραία διασκευή η Bond, εκείνο το συγκρότημα το γυναικείο που δεν τραγουδάνε. Παιδί μου, κάνουν διασκευέ τέτοια τραγούδια, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν το έχει ακούσει. Ναι. Μάλιστα. Επίπεδο, αγάπη. Για πες. Μαουρίτσιο, πότε γυρνάει? Νομίζω ότι μέσα στην διακοπή θα κάνει προσπάθεια να μπει σε κανονικούς ρυθμούς, να δοκιμάσει. Όταν ακούω το ρεπόρτερ του Πάτρα με λέει θα κάνει προσπάθεια. τι να σε κάνω, ρε Αποστόλη, ο Μαουρίτσιο είπε. Απελπισία, καλά. Τι να σε κάνω. Γύρισε. Καλά που γύρισε ο Κοντοκόλλης, γιατί θα είχαν χοντρό πρόβλημα. Κοντοκόλλης είναι. Αυτό σου λέω μόνο. Αυτό ισχύει. Ο Βέρμπλουμ. Καλά, Βέρμπλουμ. Θα γυρίσει. Κοίταξε τώρα να δεις. Είναι κρίμα για τον Βέρμπλουμ να εσύ. Ναι. Προφανώς είναι κρίμα. Είναι κρίμα, Νίκο. Είναι κρίμα τώρα γιατί. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Ο τραυματισμός του είναι χοντρός. Ξέρεις, εμένα και τον Βέρμπλουμ δεν μου αρέσει αυτό. Φίλε, κόπηκε ο αρχίδιος στένοντα. Δεν σκέφτομαι τώρα. Και δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται, που υπάρχει λίγο πλέον. Κοίτα, επειδή. Ξεκίνησε άσχημα, καθυστέρησε να έρθει, είχαν γίνει όσα είχαν γίνει από το περσινό καλοκαίρι. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από το αναζάκι που μας έκανε μαζί με την κυρά του. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά με εκνευρίζει λίγο γιατί υπάρχει η μερίδα του κόσμου που ξέρεις, πάει λίγο τώρα. Ότι το κοροϊδεύει και ότι έχει μείνει εκτός και όχι. Τι λες τώρα, δεν μπορείς τώρα να κοροϊδεύεις σε τέτοια περίπτωση. Μιλάμε για από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Και ήταν και όλα τα υπόλοιπα που τον επιβάρυναν ακόμα περισσότερο. Και ήταν και άτυχος γιατί τραυματίζεται σε φιλικό με την K19, οικογενειακό διπλό. Ξανά. Αλλά εγώ δεν θα ξεχάσουμε το Σταύρο που έλεγε το καλοκαίρι στην προετοιμασία ότι είναι φανερά ατροφικό το πόδι του. Ατροφικό. Σάββατο ή Κυριακή παίζουμε? Σάββατο. Ναι. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, Κυριακή. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ο Ολυμπιακός παίζει απόψε. Θέλετε να πιάσουμε λίγο τα κοινωνικά τώρα, ή πάει. Βεβαίως. Επειδή ξέρω τι θέλεις να πεις. Τι θέλει να πει. Άστο ρε Αποστόλη, πραγματικά άστο. Τι θέλει να πει, άστο να σχολιάσει τον άνθρωπο. Μην βάζεις φρένο στους ακροατές. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο συγκεκριμένος βουλευτής έκανε χαζομάρα, εντάξει. Ξεκίνησε να πει κάτι περί σεβασμού των θρησκευτικών δικαιωμάτων κάποιων ανθρώπων. Ναι. Και η φρασιολογία την οποία χρησιμοποίησε πιο πολύ σε ρητορική μίσους απέναντι σε αυτούς που αντιδρούνε, μου έκανε. Να σου το πω και αλλιώς, ρε φίλε. Είσαι μετανάστης και είσαι σε ένα από τα hot spot. Ναι. Άμα σου πούνε εσένα ότι από όλες τις μορφές αντίδρασης που μπορεί να έχει μια τοπική κοινωνία που δεν σε θέλει, επιλέγουν το να ψήσουν κρέατα έξω από το hot spot, δεν το υπογράφεις και με τα δύο χέρια? Με αυτή την έννοια μπορεί και ναι, αλλά εντάξει. Παιδιά, είναι πιο ειρηνικές. Εντάξει, okay. Έχει μέσα μίσος για την θρησκεία τους, εμπάθειτος, αλλά είτε παντελώς ειρηνική, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Τα ψήσουνε, ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay.
Δηλαδή από όλους τους τρόπους βρήκανε αυτόν. Οκ, θα τους προσβάλλει το θρησκευτικό φρόνημα. Klein Mind τώρα, εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε. Να είχαμε να λέγαμε τώρα. Κοίταξε Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, κανείς δεν τους θέλει, εντάξει. Και όταν λέω κανένας, εννοώ κανένας και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Πας να ανοίξει μεγάλη κουβέντα τώρα. Τι να ανοίξει μεγάλη κουβέντα ρε φίλε. Είναι δεδομένο ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν τους θέλει κανένας. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που ούτε και εμείς τους θέλουμε. Αν εξαιρείς τώρα 10-20 οι οποίοι είναι εντάξει διεθνιστές και το πιστεύουν αυτό που λένε, οι υπόλοιποι δεν τους θέλουν για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Η διαφορά ποια είναι, ότι η Ελλάδα είναι σε τόσο ευδεινή οικονομική κατάσταση που, δεν μπορεί να τους αντέξει. Που εξαρτάται τόσο πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαι 200% σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μορφή τρομοκρατίας προς όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Ναι. Του στυλ, μη πολύ μιλάτε τώρα, γιατί δανείζεστε με αρνητικό επιτόκιο. Θα δείτε ξαφνικά τα επιτόκια να εκτοξεύονται. Μη πολύ μιλάτε, γιατί τα πρωτογενή πλεονάσματα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε αρνητικά. Μη πολύ μιλάτε, γιατί οι οίκοι αξιολόγηση ξαφνικά θα αρχίσουν να σας... να σας χαμηλώνουν τις βαθμολογίες. Θέλω να σε πω ρε παιδί μου ότι μια χώρα που εξαρτάται τόσο πολύ οικονομικά από την Ευρώπη είναι λογικό να μην μπορεί να κάνει πάρα πολλά σε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά την άλλη πρέπει να καταλάβουν και αυτοί αν όντως ισχύει αυτό το οποίο ας πούμε λες εσύ. Δεν τους ενδιαφέρει. Που δεν το αποκλείω. Δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, πρόσεξε, ναι. Ας με να το πω, πιστεύω ότι κατάλαβες όμως θέλω να πω. Ότι εμείς ναι, έτσι σε κατάσταση που είμαστε δεν σηκώνουμε παραπάνω. Να σου πω κάτι. Αυτό που θα γίνει ουσιαστικά, έτσι, γιατί εντάξει, ούτε προφήτης είμαι, ούτε είναι τώρα σαν να βάζεις ένα και ένα και να περιμένεις κάποιον να σου πει θα κάνει τρία. Ναι. Θα κάνει πάντα δύο, ένα και ένα. Ναι. Αυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται στα νησιά, ωραία. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποσυμφορεί στα νησιά, θα τους πηγαίνει στην ενδοχώρα και θα γίνεται μακελιό που πηγαίνουν. Αυτό θα γίνει. Δεν λέω ότι το επιθυμώ, λέω ότι θα γίνει. Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει να ακούω πολλές φορές? Ότι έρχονται οι πρόσφυγες, έρχονται οι μετανάστες και δημιουργούν φασαρίες, κλέβουν, κάνουν ράουν. Δηλαδή ο Έλληνας δεν κλέβει. Ο Έλληνας δεν κάνει φασαρίες. Κοίταξε, πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχουν κάποια περιστατικά. Γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Υπάρχουν κάποια περιστατικά που έχουν αναφερθεί τώρα, ειδικά πάνω στον Εύρο. Ναι. Όπου ρε παιδί μου κρύβονται στα σκοτάδια και ξαφνικά πετάγονται μπροστά. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Δηλαδή. Και ο Έλληνας θα κάνει αυτά, Αποστόλη. Δεν σου είπα αυτό. Δεν είναι, αυτά ρε υπάρχουν ρε παντού. Ρέση, άκουσα με να σε πω τώρα, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ εκεί που είσαι, πού ζεις τώρα, Θεσσαλονίκη. Εδώ λίγο πιο έξω, Θεσσαλονίκη στην Πέρια, ναι. Άμα σου κουβαλήσουν εσένα 1.500-2.000 από αυτούς, εσύ δεν θα στραβώσεις κάπως? Σε εμάς, εντάξει είναι παρόμοιο, είχαμε ας πούμε χρόνια έξω από την Περαία, σε ένα χώρο με μεγάλη έκταση ρε παιδί μου, τα τσαέρια, είχαμε τους τσιγκάνους, που τους διώξανε. Εντάξει, πολλοί δεν μαρτύρονταν. Και δηλαδή να ρωτήσω κάτι, το πανόραμα χολέρα έχει για τους πηγαίνουν εκεί, ναι, πέρα. Ναι, σωστό και αυτό, γιατί δεν με τους πάνε στο πανόραμα δηλαδή. Ναι, γιατί, άντε πες τώρα. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι μπροστά στις κάμερες το παίζουν κουλτουριάδες και αγαπάμε, να τους φέρεις έξω το σπίτι τους. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Κατάλαβες. Απλά να σου πω κάτι, εγώ ρε Αποστόλη ορισμένες φορές, δηλαδή που το σκέφτομαι και με αφορμή πάλι τώρα αυτό που έγινε, ας πούμε, και τα σκέφτομαι με άλλο μου και λέω, από τη μια είμαστε, λέω, μια χώρα που είχαμε τόσους πρόσφυγες, τόσους μετανάστες σε άλλες χώρες κτλ. Και δεν θέλαμε να έχει μεγάλη διαφορά η προσφυγιά της Ελλάδας. Ναι, με το συγκεκριμένο, ναι. Νίκο, από τη Μικρά Ασία, ναι. Από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο κατέβηκαν ελληνικά φύλλα και μπήκαν στην ελληνική επικράτεια, έτσι. Καμία σχέση, το μην το συζητάω. Εγώ σου λέω για Έλληνες που πήγανε ρε Αποστόλη από πριν δεκαετίες, μετανάστες, Γερμανίες, ναι. Αυστραλίες. Ακούω μερικούς που λένε ότι η Ελλάδα έζησε προσφυγιά. Παιδιά, η Ελλάδα έζησε προσφυγιά, αλλά αυτοί που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο ήταν Έλληνες. Ναι. Μιλούσαν ελληνικά, ναι. Είχαν την ίδια θρησκεία, τις ίδιες αξίες, τις ίδιες παραδόσεις. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Στη Γερμανία και στην Αυστραλία ήταν μετανάστευση. Οκ. Okay. Ναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Άρα μην το τραβήξω παραπάνω. Α, στον γιατί... ανοίξει, αυτή η κουβέντα μπορεί να πάει μέχρι τις 12. Αυτή, ποια 12? Μέχρι τις 12 εννοείς το 2012. Με τις 12 την άλλη Τετάρτη. Αποστόλη, έχεις απλά... να πεις κάτι για Άγιαξ και UEFA Mafia? Οπα. Που είναι ρόδα και γυρίζει. Παιδιά, ο Άγιαξ, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάποιοι κάθονται και λένε κάρμα, παιδιά. Ο Άγιαξ χθες έχασε 2 βαθμούς.
μεταφράζονται σε 1,5 εκατομμύριο εξτρά που θα έπαιρνε. Παιδιά, ο Άγιεκ με το UEFA Mafia πήρε 45 εκατομμύρια φάγια και επειδή... θα πάρει και άλλα 40. Εμείς το λέμε επειδή το αντιμετωπίζουν αυτοί έτσι τώρα και το. Παιδιά, το λένε αυτοί. Αν θέλετε να μιλήσουμε για κάρμα, που εγώ δεν πιστεύω στο κάρμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να πιστεύουμε για payback, για ανταπόδοση, εγώ αυτό που έγινε χθες θέλω να του συμβεί στον ημιτελικό. Αν πάνε, να μην μπουν στον τελικό για αυτό το λόγο. Ναι. Ή του χρόνου στα προκριματικά. Να τους κάτσει αντίστοιχη φάση και να τρέχουν στα βουνά του Καζακστάν να παίζουν το Europa League. Καλώς. Όχι χθες που μου παίζουν στο Stamford Bridge και την επόμενη εβδομάδα θα πάνε να παίξουν στο Μεστάγια ή οπουδήποτε αλλού. Ναι. Και να λέμε ότι αυτό είναι κάρμα. Σκατά κάρμα είναι. Κάτι είναι και αυτό στο μάτα, βρε άνθρωπέ μου. Εξάλλου. Κατάλαβες. Εξάλλου. Όχι, επειδή πολλοί βιάστηκαν να πανηγυρίσουν και να καλά πάθουν και καλά πάθουν. Παιδιά δεν πάθαν τίποτα. Έτσι, τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα δεν πάθουν. Κάρμα είναι να πάνε να παίξουν στη Ζήμπρου. Όχι, παιδιά, ωραίο ήταν το χρόνο. Ας το πάθουν σε δύο γύρους μπροστά, να τους τσούξει, να τους πονέσει. Να πω κι εγώ, ναι, οκ. Όχι, ήταν ωραίο. Ήταν λίγο ωραίο. Άραγες. Μια μικρή ικανοποίηση. Ωραία. Και με την πήρες ένα σφινάκι ικανοποίηση. Εντάξει, λίγο. Okay. Και με την ατάκα που βλέπω εδώ πέρα στο ίντερνετ με ένα φράχτη από χοιρινά λουκάνικα ασφαλίζουμε τα σύνορά μας για πάντα. Θα αποχαιρετήσουμε τον Αποστόλη. Εν τω μεταξύ, Νίκο, πρόσεξε τώρα. Κοίταξε να δεις και κάτι ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν το γελίο των δηλώσεών τους. Δηλαδή, όταν βγαίνεις και λες κάτι τέτοιο, ακόμα και κατά βάση να θες να πεις κάτι σωστό, δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάς, να μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο και να περιμένει να μην σε πάρουν στο ψηλό μετά. Έτσι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή, έπειτα το περιμένει. Ψήστε, ψήστε όλοι, ανάψτε τα κάρβουνα. Εντάξει, μην είμαστε άκρα. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Τέλος πάντων. Καλά, εσύ η αγάπη πάντα στη μέση. Η αγάπη πόντιος Πιλάτος. Η αγάπη πάντα στη μέση, πάντα της αγκαλίτσας η αγάπη. Εκεί στη μέση. Πόντιον Πιλάτος. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά στο εξωτικό, στο εξωτικό νησί. Έλα να πάμε στο νησί. UEFA Mafia. Μόνο UEFA Mafia. Και εσύ. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με τα αποψινά. Θα μιλήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Άντε, μίλα. Μίλα να πάμε ταμείο, να πάμε κουβά, να πάμε που θέλουμε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν. Βασικά περίμενε. Εσύ δεν είχες σημειώσει το χθεσινά. Τα άφησα σπίτι μου. Τι ένας τέχνης είναι αυτός. Όχι, βασικά όχι. Τα άφησα στο άλλο το παντελόνι το χαρτάκι. Τα σημειώνουμε για να τα ξεχάσει. Να μην τα πούμε. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ναι. Πέστε με τα κοιτούσα χθες το βράδυ μετά μοιρασμένα. Να σου πω εγώ τα μάτια και να πει εσύ τι θες. Τι βλέπει. Κάτσε να ανοίξω την πλεταιρία. Αφού σου λέω να σου πω εγώ. Ναι, αλλά θα βλέπω αποδόσεις. Εσύ κάνεις, προχειροανάλυση. Αγάπη. Εδώ κάνουμε ανάλυση. Ναι, γι' αυτό έχω καλύτερα ποσοστά από σένα. Και τι μας συμφέρει. Okay. Έγινε, πάμε παρακάτω. Μα τι έγινε, τι πάμε, πάμε, προχώρα. Άντε. Πότε, τρεις εβδομάδες. Την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, όχι, μια χαρά πήγε την εβδομάδα. Δόξα τον Παναγιώτη. Καλά, τέλος πάντων. Δεν θα. Απλά θέλω να νιώθω ότι πήγε καλύτερα. Λοιπόν, Μπάγκερ Ολυμπιακός 8 παρα 5. Περίμενε. Έχει κολλήσει το κινητό. Σταμάτα, αγάπη. Σταμάτα να σχολιάζεται. Έχει 24. Θα σου φάω 5 λεπτά το πάω 24. Άντε, Νίκο, άντε. Σε χάλασε. Άντε. Μπάγερ Ολυμπιακός. Εδώ έχω δύο σημεία. Έχει και ένα Europa League, ρε εσύ. Ναι, η Arsenal νομίζω παίζει. Ναι, με την Κιμαράς. Ναι. Στο 78-0. Μάλιστα. Φέτος, ναι. Εδώ έχω δύο σημεία. Εγώ πιστεύω ότι θα σκοράρουν και οι δύο. Πολύ το πιστεύω αυτό, ναι. Άρα είναι γκολ-γκολ και το έχει δύο βλέπω εδώ πέρα, πολύ καλό. Ναι. Και θα ακολουθήσω επίσης Σταύρο Κόλκα, δηλαδή το υιοθετώ από ότι είναι δικό μου, που είπε το πρωί άντρα 4,5. Στο 1,50 κάτι είναι πολύ καλό νομίζω. Ναι. Εντάξει. Γιατί και η Bayern, ok, δεν ανέβηκε το γκολ-γκολ, είναι ένα 91 το έπαιξα εγώ το πρωί. Του Bayern Ολυμπιακός. Ναι, το γκολ-γκολ. Δύο φράγκα είναι. Ένα 91 σου λέω το πρωί. Α, ανέβηκε. Ωραία. Λοκομοτίβ Μόσχας Γιουβέντους 8 παρα 5. Γκολ-γκολ. Ωραία. Και πάμε μετά στις 10. Ναι. Ερυθρός Αστέρας Τότεναμ. Ερυθρός Αστέρας παίζει, νομίζω, ρέστα απόψε. Παίζει ρέστα ή Τότεναμ. Να μείνει ζωντανός, δηλαδή. Ναι, μετά που εμπιστεύεσαι. Τότεναμ είναι η ομάδα. Ναι, δηλαδή. Να την αποφεύγει. Εγώ δεν το ακουμπάω το συγκεκριμένο μα. Πάμε παρακάτω. Δυναμό Ζάγκρεπ. Μαρίν Λέοπατ. Μέσα αυτά Ντόνετ. Γκολ γκολ. Λέοπατ γκολ πάλι. Αταλάντα Μάντσεστερ Σίτι. Γκολ, γκολ και over 2,5. Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης. Και η Ατλέτικο είναι σε περίεργη φάση. Δεν το ακουμπάω. Δεν ακουμπάς. Mm-mm. Γιατί εσύ. Επειδή είναι Ατλέτικο. Είναι σε περίεργη φάση. Είναι πιθανό σαν γκολ, γκολ και νομίζω το δίνει καλά κιόλας. Το δίνει 1,88. Δεν είναι άσχημο.
Εγώ πιστεύω, ότι αυτό το match, ναι, αυτό το match θα. Από τα σημεία που πρέπει να βγει ισοπαλία, πιστεύω. Ναι. Αλλά και πάλι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν με ψήνει να το ακουμπήσω ιδιαίτερα. Όχι. Παρί-Κλαμπρίζ. Παρί-Κλαμπρίζ. Παρί. Η Παρί, η οποία έχασε το προηγούμενο χρόνο. Δεν έχει, από εδώ δεν έχει τίποτα. 1,25 είναι το άσο, 1,02 το over μισό, 1,12. Άσο και over 3,5 είναι 2,30. Over 3,5 πάει πολύ, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα ξεφύγει. Εντάξει, πολύ κάηκαν χθες με το over 3,5. Νομίζω αυτή ήταν στον πρώτο μάτς. Δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν ξέρω, το over 3,5 το φοβάμαι λίγο. Γιατί μπορεί να κολλήσουν τα μάτια. Εντάξει, με λίγο ρίσκο, οκ. Εκεί είναι πώς θα τα βάλει. Ναι, μπορεί να βάλει ένα δελτίο με σίγουρα και ένα δελτίο με ρίσκο. Ναι, τι θα πει. Άσο και over 3,5. Ωραία και Real Galatasaray. Άλλη ομάδα εμπιστοσύνη σε Real. Ναι, ενώ η Galatasaray είναι. Για γέλια. Δεν τα ακουμπάω. Δεν ακουμπάω από τα 7 τα 4, Ρενικό. Δεν τα ακουμπάω. Δεν έχει κάτι που να μ' αρέσει. Εδώ τη Real την είχαμε βάλει την προηγούμενη εβδομάδα με τη Γαλατάρα. Βγει over και έρχεται 0-1. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Και πονορίσκω. Και έστειλε κόσμο κουβά τώρα, όχι αστεία. Και εσύ νομίζω πήγε. Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει, εκτό αν σήμερα το γυρίσει, τι να πω. Στον Bayern Ολυμπιακός. Ναι. Ειδικά στοιχήματα τι. Το διπλό πόσο δίνει, 17-25. Δεν νομίζω. Κάτσε να δούμε ειδικά. Πιστεύω ότι λιγότερα από όδοση έδινε να επικοινωνήσουμε εξωγήινο μέχρι το βράδυ. Πέναλτι το δίνει 2,75. 2,75. Καλό. Over 3,5, 1,85. Καλό το πέναλτι. Να ξέρεις. Εντάξει, νομίζω ότι. Και. Είναι καλό. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα σκοράρει βασικά. Δεν ξέρω, αυτό το feeling έχω. Το έχω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και απόλυτα σίγουρος. Κάζομαι και ειδικά παικτών. Over 3,5 προσπάθειες Λεβαντόσκι προς την εστία, 1,87. Καλό. Τι. Διάβασα ένα μήνυμα κακά. Over 3,5 προσπάθειες προς την εστία Λεβαντόσκι, 1,87. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Πολύ ψαγμένο. Ρεσί, okay, του αλλά... Ποντένσε. Over μισή προσπάθεια προς την εστία είναι 60. Over μισή προσπάθεια προς την εστία είναι 60. Ναι. Γιατί να μην κάνει ο Ποντένσε. Γιατί μπορεί να μην ξεκινήσει ο Ποντένσε. Και άμα το βάλει αλλαγή. Είναι 7,5 ρε. Κάτσε να δούμε δεκάδες. Για κάτσε. Για κάτσε γιατί εδώ πέρα μπορεί να βγάλουμε. Τι, over μισή Ποντένσε δεν θα κάνει ένα σουτ κάτι. Θα κάνει. Ποντένσε είναι. Ποντί. Κάτσε η δεκάδα. Περίμενε εντός εστίας ή εκτός εστίας. Ρε Νίκο, ειλικρινά τώρα. Πιστεύεις ότι υπάρχει στοίχημα εκτός εστίας. Δεν ξέρω. Βάλει το μυαλό σου να δουλεύει. Έλα, λέγε αν παίζει. Λεβαντόφσκι παίζει, ναι. Κάτσε να δούμε και του Ολυμπιακού. Ποντέ είναι στο Ολυμπιακό παίζει. Κάτσε να δούμε και του Ολυμπιακού, είπα, αν κατάλαβες. Φλάκα. Ναι, ξεκινάει. Ξεκινάει? Ναι. Τελειώσαμε. Ξεκινάει. Τελειώσαμε. Σάιλ Αμπταλαβουή, Εμέδο Μεριάτσι, Μίχα Μπουχαλάκη. Αυτό ο Μπουχαλάκη. Μπουχα. Καμαράκι, Γέρμε, Ραντζέλοβιτ. Του Ραντζέλοβιτ του πάει λίγο διοργάνωση που το έχω καταλάβει. Ποντένσε και Γκερέρο. Δηλαδή, over μισή προσπάθεια του Ποντένσε 60. Ναι, έτσι. Και στον πάγκο Ολυμπιακό έχει Άλαν, Μπενζιά, Ελαραμπή, Μασούρα, Βαλμπουενά, Παπαδόπουλο και το Ρωσίδη. Δεν γίνεται με το παίξι τώρα αυτό, δηλαδή. Με Νόιερ, Μπαβάρ, Χάβι Μαρτίνε, Θαλάμπα, Ντέιβις, Κίμιχ, Γκορέτσκα, Γκνάμπρι, Μίλερ, Κόμαν και Λεβαντόφσκι η Μπάγερ. Μου κάνει τύπος τώρα αυτό ρε, με σκάλωσε λίγο. Γιατί 1,60? Είναι περίεργο. Τι 1,60? Γιατί να το δίνει 1,60? Ποιο? Τώρα θα πω αυτό 1-0, αλλά θα είμαι κακιά. Γιατί ρε Ποντένσε σε προσπάθειες προς την εστία over μισό και να είναι 1,60. Τίμιο, το έλεξες? Όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Γιατί μάλλον δεν πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός θα βγει πολύ μπροστά, να σου πω, δεν ξέρω, να επιτεθεί. Δεν ξέρω. Και να μην κάνουν ένα σουτ, φαντάζεσαι. Το λέμε τόση ώρα και να μην κάνει τίποτα. Κάνε ένα! Άφαντος ο Ποντένσε στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, μα μου φαίνεται πιθανό. Τρομερά πράγματα. Κάτσε να δούμε και anytime. Anytime. Anytime γενικά. Λεβαντόφσκι. Καλά, Λεβαντόφσκι είναι 1,26. Λεβαντόφσκι είναι 1,26. Λεβαντόφσκι να σκοράρει 2 συν γκολ, 2,30. Τίμιο. Τίμιο, ναι.
Αλλά μην ανοιγόμαστε. Και ο Εμπαπέ νομίζω δίνει καλή απόδοση άμα βάλει δύο γκολ σήμερα. Περίμενε. Για κάτσε να δω. Παίκτες. Παίκτες. Δύο συν. Δύο συν. Ο Εμπαπέ. 3,75. Δεν κακό. Α, εντάξει. Χατρίκια έκανε προηγούμενο νομίζω. Εντάξει, ξέρω καν καθένα αγωνιστική αυτό το πράγμα. Αγούσα, αγούσα. Μάλιστα. Κύριε Ζαγουά. Παιδιά, εμείς να ευχηθούμε μια καλή επιτυχία. Εντάξει. Και δύο και τρεις. Θύμησε μου τι είπα γιατί δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Ωραία, τέλεια. Δεν καταλάβω να κάνει τι έλεγε. Μπράβο, αγάπη. Αυτό είναι το σημαντικό να ξέρετε, παιδιά. Σε μια εκπομπή ραδιοφωνική είχαμε και. Να ακούει ένα τον άλλον. Να ακούει να προσέχει ο άλλο εδώ ένα στον συνομιλητή του. Είχαμε κολαπτώμενο σήμερα το πρωί στο στούντιο. Ποιον? Δημοσιογράφος από το. Α, από το ξέρω, το ξέρω. Ενημερώθηκα χθες. Και τους μίλησε ο Χρήσανθος και ο Σταύρος για τη δημοσιογραφία. Α, ενημερώθηκα χθες. Πιστεύω ότι ήδη έχουν στείλει βιογραφικά σε γυράδικα. Και σε κρεπερί. Ενημερώθηκα. Από σχολή εκτός πόλης. Έτσι. Μακριά. Μακριά η σχολή. Μόνο ο Παπαδόπουλος έχει πάει να μιλήσει. Τι έχει πάει? Έχει πάει να μιλήσει, τα λέμε. Καλά, ό,τι να είναι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αλήθεια είναι. Αύριο θα είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή την εβδομάδα. Μπράβο, Νίκο. Μεγάλη χαρά. Μάκης γιατράς. Ρίση, θα σου πω κάτι. Ένα τελευταίο. Αυτοί οι μπασκετικοί που καταφέρουν όλα να τα παρουσιάζουν έτσι τόσο καλά. Coach γιατράς. Κατευθείαν δεν σου πάει το μυαλό ότι είναι κάτι πιο. Κάτι ανώτερο, και το ρε, κακό παιδί. Είναι ότι τα απορροφάμε και εμείς στο ποδόσφαιρο μερικά από τα δικά τους. Δηλαδή... Εμάς δεν μας ταιριάζουν αυτά. Τι θα πεις εσύ, ο coach. Coach. Ένινγκ. Όχι, γεια σου, coach, ας πούμε. Άλλο αυτό, ρε. Ναι. Σου λέω τώρα πώς παρουσιάζει έναν άνθρωπο ένας μπασκετικός. Ναι. Ο coach γιατράς, ο coach Πιτίνο. Και είναι, ας πούμε, ο άλλος, ο Max γιατράς. Περίμενε. Και τον λέει ο coach γιατράς. Εσέ, παρακαλώ. Δει η μπασκετική. Οι μπασκετικοί έχουν μια τάση να τα παρουσιάζουν όλα είναι... λίγο έτσι, πιο εκλεπτισμένα. Είναι λίγο. Ποιοτική, θα έλεγα. Δεν είναι Νίκο Μοσχοβίτη. Μια άλλη κατηγορία. Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Μια κατηγορία. Ή θα σου πούνε κάτι για τα συστήματά του, κάπως κάτι ορολογίες και. Άσε μας μωρέ. Άσε μας λίγο. Τι θες τώρα. Εξαλεί. Ψάχνω ένα time out του γιατρά. Δεν παίζει. Δεν έχει βρισιά. Σόπανε. Πού το βρήκα. Πρώτη εδώ. Είναι. Τώρα δεν μπορώ να το βρω. Δεν παίζουν τα coach, τα time out γιατρά. Άρε, πού είναι. Θα το μεταφέρω, θα το βάλω να παίξει αύριο. Κάτι που βγάζει το Λούμπεν. Όχι. Συνέχεια. Είναι, έχει time out, παιδί μου, και είναι ο Τσαϊρέλη στον Προμηθέα. Ναι. Και λέει ο γιατρά. Control the rhythm και control the rhythm. Κολοκύδια τούμπα. Coach γιατρά. Αλλά πλάκα, Προμηθέα μια χαρά τα πάει. Εράσει. Και πολύ καλά τα πάει κιόλας. 4-4 έχει στο. Και σε δύσκολο όμιλο. Στο Eurocup. Και μεγάλες νίκες. Βλέπεις τώρα να σου πω κάτι αυτό που λέγαμε πριν με τον Αντώνη που βγήκε στο προηγούμενο κομμάτι. Ναι. Έχει τώρα στο κήπεδο του Προμηθέα 150 ονοματέους 200. Χάσει, κερδίζει, δεν θα πούνε τίποτα. Κλαπ, κλαπ. Εντάξει, όμως είναι άλλη φάση ο Προμηθέας. Εδώ πέρα δεν είναι, οι απαιτήσεις είναι άλλες. Δεν αντέχουν πλέον. Δεν μας βλέπει πλέον. Ναι, δεν μας βλέπει. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ρίχνει λεφτά. Δεν μας βλέπει. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος. Και έχουν δει και την άκρη στην Ευρωλίγκα. Και έχουν κάνει και ωραίες εγκαταστάσεις. Έχουν κάνει. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και ένας άνθρωπος εκεί πέρα που ενδεχομένως ανάρει τον ΠΑΟΚ να μην αντέχει την πίεση. Μπορεί να έχει τα λεφτά να μην αντέχει την πίεση. Παίζει και αυτό το ρόλο του Αγάπη Γαβριλίδου. Ναι. Σωστό. Εδώ πέρα είναι. Ουέφα Μάφια. Βλέπουμε εδώ Τσέλσι, Άγιαξ. Τι δύο κόκκινες στον Άγιαξ και. Πέναλτι για την Τζέλσι. Λάιβ εδώ. Πάρα πολύ στενάχρο. Περιγράψουμε λίγο. Πάρα πολύ στενάχρο αυτό που έγινε χθες το βράδυ, πραγματικά. Ναι, εσείς. Στεναχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Κάτω ψυχήστε. Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Με την Τζέλσι που ξαφνικά επέστρεψε από το 1-4. Δεν τρέπεστε λίγο. Πάρα πολύ κακό εδώ. Βίλιαν. Χάλια. Το πέμπτο. Πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Φωτογραφία του Κέπα την είδε. Δύσκολο βράδυ, έλα. Τη φωτογραφία του Κέπα. Όχι. Που πέφτει έτσι. Όχι. Σε ένα γκολ του Άρη. Έμεινα στις δύο κόκκινες. Πού είναι το μεταξύ? Ο Άρη Θαμπαλάνγκα. Τι να κάνουμε, ρε. Ναι. Καλά με τον Κιέπα. Πέρσι σου έχω πει. Τελευταίο πράγμα. Λοιπόν, βγαίνουν οι δεκάδες στην Τούμπα. Πάω του Τσέλσι. Και λέει ποιος είναι ο Άρη Θαμπαλάνγκα. Και δεν βάζει το Κέμπα. Βάζει το άλλο. Ναι. Και γυρνάει ο Σταύρος και έχει ψάχνει μισή ώρα. Είναι έξαλλος, ρε. Έξαλλος. Έχει ανοίξει το Google. Ναι. Και λέει το κλασικό την έκφραση που λέει ο Σταύρος και για καλημέρα, ρε παιδί μου. Έξαλλος. Ποιος είναι αυτός? Γυρνάω, τον κοιτάω. Κέπα. Με κοιτάει. Okay. Έλα, έχουμε γραμμή. Εκπληκτικό. Έχουμε γραμμή, παιδιά. Θα το βγάλουμε, δεν πειράζει. Ναι, και θα πω μετά μια ιστορία από δικιά μου. Σταύρο, θα έλεγα. Όχι, μία φορά ήταν αυτό. Α, δεν. Έλα, ρε, εσύ. Σάκη, τι θα γίνει. Δηλαδή, ειλικρινά. Μα την κλείσει την εκπομπή. Πω. Έχουμε πάει μια φορά σε ένα μα δεν θυμάμαι το κάποιο. Με πρώην συμμαθητή σου κιόλα. Ο ίδιο σχολείο ήσασταν. Συμμαθητή μου. Αντώνη Καπνίδη.
Α, ναι. Λοιπόν, λίγο πιο μεγάλο από μένα. Την πρώτη χρονιά στον Άρη. Ναι. Αντώνης Λούκαρης Καπνίδης. Ναι. Να το λέω σωστά. Έρχονται σε εκτός έδρας παιχνίδι συνθέσεις. Ναι. Και γράφει Λούκαρης. Α, είναι το μεσαίο. ναι. Και κοιτιόμαστε εμείς με τους άλλους. Και με είχε ρωτήσει, θυμάσαι. Ναι. Και που το λέγαμε αυτό. Και κοιτιόμαστε εμείς με τους άλλους εκεί πέρα με Στράτζαλη. Ναι. Σαρόπουλο. Ποιος είναι αυτός. Ο Καπνίδης είναι. Ποιος είναι αυτός. Και φωνάζουμε το γραφείο τύπου το Δημήτρη Τεπιδέρη. Τι λέμε, ρε Δημήτρη. Ο Λούκαρης ποιος είναι. Ο Καπνίδης. Ναι, ρε, εσύ, έτσι το έχει. Καπνίδης από το σχολείο έτσι. Αντώνης Λούκαρης Καπνίδης. Αντώνης Λούκαρης Καπνίδης, μάλιστα. Το μάθαμε κι αυτό. Στη δεύτερη κατηγορία της Κύπρου. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Ακολουθεί. Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις εξελίξεις. Καλή συνέχεια. Γεια σας.